Με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Υπομάλης, ο Υπουργός Οικονομικών θα διεκδικήσει αύριο το πράσινο φως του Eurogroup για την εκταμείευση της επόμενης δόσης, η οποία είναι στον πάγο λόγω εκποιήσεων. Έχουμε ως χώρα εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις, ακόμη και την μία συγκεκριμένη που ήταν σε εκκρεμότητα και οι οποίες θεωρούμε πως επιτρέπουν πλέον την συνέχιση του προγράμματος περιλαμβανομένης και της χρηματοδότησης. Ο Χάρης Γεωργιάδης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης να προσμετρήσουν και τα πολιτικά δεδομένα όπως διαμορφώνονται εντός Κύπρου. Ως εκ τούτου και δοθέντος ότι πλησιάζει η ώρα εκπλήρωσης άλλων μνημονιακών υποχρεώσεων όπως το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας, ο Χάρης Γεωργιάδης θα επιχειρήσει να ρίξει γέφυρες επικοινωνίας προς τις πολιτικές δυνάμεις. Μπορούμε ακόμη και τις πολιτικές διαφωνίες που είχαν προκύψει να τις διαχειριστούμε υπεύθυνα, με τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα για την κυπριακή οικονομία, αλλά αντιθέτως θα δημιουργεί διεξόδους και θα επιτρέπει την συνέχιση της πορείας διόρθωσης. Αναφερόμενο στα στοιχεία για πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού του 2014 και έλλειμμα 2,5% έκανε λόγο για καταγεγραμμένη διόρθωση και αποκατάσταση της οικονομίας. Είναι γι' αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι επιλογές και οι συμπεριφορές μας να είναι τέτοιες που αυτή την αρχική ανάκαμψη της οικονομίας μας να την στηρίξουμε, να την θωρακίσουμε και όχι βεβαίως να την διακυβεύσουμε. Η επόμενη κάθοδος των κλιμακίων της Τρόικας αναμένεται να οριστεί σύντομα.